τον κύριο Μακαφίνη, αλλά εντάξει, όταν είχαμε ρίσκο με τον πρόεδρο και είδα ότι γίνεται μια προσπάθεια για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα, αυτό με κέρδισε ένα παραπάνω. Έμαθα και ότι η οργάνωση που έχει η ομάδα και κλπ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη διοίκηση που τρέχουν μέρα νύχτα για το καλό τη ομάδα, οπότε αυτό με κέρδισε και γι' αυτό και ήρθα. Ήθελα να πρωταγωνιστήσουμε και να μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να πάει η ομάδα σου πιο ψηλά γίνεται. Βλέποντα και του συμπαίκτε στο συνολικό ρόστερ τη ομάδα, πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει το στόχο? Φυσικά. Φυσικά. Είδα το ρόστερ τη ομάδα. Υπάρχουν τα παιδιά από πέρσι, οι οποίοι είναι προσωπικότητε, πέρασαν από μάχε υψηλέ. Να μην αδικήσουν καν τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Και για του μικρού έμαθα ότι υπάρχει μια σοβαρή δουλειά εδώ. Και οπότε ναι, με κέρδισε στο να έρθω εδώ. Και γιατί όχι. Μπορούμε να το κάνουμε το κάτι παραπάνω, φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω θα ήθελες να επιλέξεις όμιλο, δηλαδή πολλοί λένε ότι ο όμιλος προς το βορρά είναι πιο εύκολος από τον όμιλο προς το νότο και με τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις. Ο πρόεδρος και ο προπονητής είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Όχι ακριβώς. Εντάξει, όλοι οι όμιλοι, όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι το ίδιο. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και μέσα από τη δουλειά θα κάνουμε το προπονητικό team και συμπαίκτες μου, θα παλέψουμε σε όποιον όμιλο και να είμαστε, θα παλέψουμε για το καλό της ομάδας. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.